Με λουκέτο απειλούνται τις επόμενες ημέρες τα δικαστήρια, καθώς οι δικηγόροι προειδοποιούν ότι θα πραγματοποιήσουν πενθήμερη αποχή από 13 έως και 19 Οκτωβρίου, σε περίπτωση που το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθήσει την μεταφορά δικαστηριακής ύλη, συνενετικά διαζύγια, διαταγές πληρωμής ή προσημειώσεις υποθήκης στους συμβουλεογράφους και αλλάξει έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του ανοίγματο του επαγγέλματος. Αυτές οι τροποποιήσεις, αυτές οι αλλαγές που προωθούνται, προσβάλλουν και έρχονται σε αντίθεση με θεμελιώδει συνταγματικέ διατάξει. Η Ολομέλεια με ψήφου 34 εναντί 22 και 1 παρόν αποφάσισε να ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνη το αργότερο έω την Τετάρτη. Στην συνάντηση αυτή, να υπάρξει γραπτή δήλωση του Υπουργού ότι δεν θα γίνει μεταφορά τη δικαστηριακή ύλη. Σε περίπτωση που δεν γίνει συνάντηση ή δεν υπάρξει η γραπτή δήλωση, οι δικηγόροι θα απέχουν από τα καθηκοντά του. Σήμερα ενημερωθήκαμε ότι αύριο το μεσημέρι ο Υπουργό Δικαιοσύνη περιμένει στο γραφείο του την Συντονιστική Επιτροπή. Όμω, επειδή κατά το παρελθόν, επανειλημμένο, είχαμε δεχθεί σωρία υποσχέσεων. Να μην ξεχνάμε ότι για το ΦΠΑ, μέσα στο γραφείο του κυρίου Καστανίδη υπήρξε βεβαιαίωση 2 η ώρα το μεσημέρι, 2.30 ότι δεν θα επιλυθεί ΦΠΑ, και την άλλη μέρα ψήφιζόταν στη Βουλή. Ζητούμε λοιπόν γραπτή βεβαίω.